Και τι δεν έχω σήμερα να σας πω. Γιατί μας ενδιαφέρουν πολύ. Αλλαγές κοσμογονικές πλανητικές, η Πανσέληνος που γίνεται αύριο. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για την Πανσέληνο που αφορά περισσότερο στα ζώδια τα μεταβλητά, διδύμους, τοξότες, παρθένους και ιχθύες. Εσείς που έχετε γεννηθεί στο δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο θα είστε πιο προσεκτικοί παντού, εκεί που μπορείτε, γιατί υπάρχουν και τα απρόπτωτα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε εκ των προτέρων, απλώς είμαστε ψύχρεμοι και πιο προσεκτικοί. Δυναμώστε τις τηλεοράσεις σας, γιατί ξεκινάνε οι αστρολογικές προβλέψεις πρώτη, τις βλέπετε από εμάς, εδώ από τη Βίκη. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική αλλαγή το Σάββατο. Ο Ερμής από το ζώδιο της Παρθένου μετακινείται στο ζώδιο του Ζυγού. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η μετακίνηση για τους κρυούς, τους καρκίνους και τους εγώκερους. Τους Ζυγούς αντιθέτως τους ευνοεί. Και την Κυριακή επίσης η Αφροδίτη μετακινείται στο ζώδιο του Ζυγού. Βοηθητικότατη για υδροχόους, λέοντες, διδύμους και τοξότες. Μόνο που οι δίδυμοι και οι τοξότες θα δουν τη βελτίωση, την αλλαγή προς το καλύτερο σταδιακά από την Κυριακή, Δευτέρα και μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο αναλυτικά τον κρυό. Mm-hmm. Από Σάββατο και Κυριακή, όπως είπαμε, με νέα δεδομένα, τι θα πρέπει να προσέξετε. Καταρχήν, μπορείτε μέχρι αύριο να ρυθμίσετε ό,τι είναι γραφειοκρατικό, ό,τι έχει να κάνει με συμφωνίες, με σπουδές, κάρτες, λογαριασμούς, αποδείξεις, τιμολόγια, μεταφορικό μέσο, ό,τι αφορά στο παιδί. Μέχρι αύριο μπορεί να έχει μια καλύτερη, πιο γρήγορη εξέλιξη από την Κυριακή και από το Σάββατο και μετά. Λέμε Κυριακή προσέχετε πολύ περισσότερο. Η σημερινή μέρα σε αυτά τα θέματα είναι αυτό που λέμε τα μαμ. Μπορείτε να προχωρήσετε γρήγορα από αύριο και μετά. Πιο προσεκτικά την Κυριακή έχουμε τη μετακίνηση της Αφροδίτης. Ξεκινάει η περίοδος των μεγάλων εξόδων. Μην χαλάτε και από μόνοι σας γιατί θα έρθουν και απρόπτα. Στα αισθηματικά από την Κυριακή και μετά επιτάπητος πολλά πράγματα. Πού πάει η σχέση, πού πάει ο γάμος, μια πρόσφατη γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί. Σταδιακά από την ερχόμενη εβδομάδα αυτό θα αρχίσει να φαίνεται. Διάρκεια. Η Κυριακή είναι πιο δική σας ημέρα. Ωραία. Και να περάσουμε στον Ταύρο, νέα σχέδια. Προσοχή σε φλερτς, σε φιλίες και ακόμα τη συμμετοχή σας σε ομίλους, ομάδες, πολιτικά κόμματα εκεί που πάνε οι πολλοί και διεκδικούν και συσκέπτονται και κάνουν καινούργια σχέδια. Εσείς σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να σκεφτείτε πώς θα βελτιώσω τη ζωή μου, τη δουλειά μου, τι μπορώ να αλλάξω, ούτως ώστε να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα και βεβαίως μπορείτε, γιατί έχετε και τον Κρόνο βοηθό σας που δείχνει σταθεροποιείτε αυτά που έχετε επιτύχει και τον Πλούτονα οι αλλαγές είναι επικοδομητικές. Υπάρχει αυτός ο ουρανός για σας που έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο που έχει και τα απρόπτά του. Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις σου κάνει μια ανατροπή. Πρώτο δεκαήμερο είμαι. Δεύτερο. Α, δεύτερο, ευχαριστώ. Δεν σε πιάνει τόσο πολύ. Καλό αυτό. Λοιπόν, η σημερινή ημέρα, παρότι Πανσέληνος προετοιμάζεται, βοηθητική για τους Ταύρους και μπορείτε να πιάσετε ακριβώς το νόημα και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά. Και να περάσουμε στους διδύμους. Το καταλάβατε, το ακούσατε, μια χτίδα φωτός αρχίζει και η αρχή μπορεί να είναι και διευθετήσεων εκεί που υπάρχουν διαφορές. Είναι στα επαγγελματικά, είναι ένα οικογενειακό θέμα, είναι ένα οικονομικό. Σιγά σιγά δεν χρειάζεται να πέστε με τα μούτρα σήμερα ή να αγωνιάτε. Θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει. Κερδίστε χρόνο γιατί σας συμφέρει από Κυριακή και ύστερα και μάλιστα Κυριακή και Δευτέρα. Βοηθητικότατες ημέρες, εκεί θα δείτε τι έμεινε από την Πανσέληνο, τι πήγε στραβά, τι μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Είτε πρόκειται για σχέση, είτε πρόκειται για δουλειά. Η καινούργια εβδομάδα λοιπόν δεν βγάζει εντελώς τα προβλήματα απ' έξω, αλλά τα μειώνει πάρα πολύ. Να δούμε και τον καρκίνο. Τα περισσότερα σήμερα, τα λιγότερα αύριο, τα περισσότερα σήμερα γιατί. Γιατί σήμερα την χάνει, όπως είπαμε, ο Ερμής, που είναι το μυαλό, που είναι οι ιδέες, που είναι η επικοινωνία, που είναι σπουδές, συμφωνίες, γραφειοκρατικά, μεταφορικά μέσα, μετακινήσεις, όλα αυτά. Είναι πιο βοηθητική η σημερινή ημέρα. Έχετε και μια καβάντζα ακόμα βοηθητική, την Αφροδίτη. Να πείτε και λίγο για τα αισθηματικά, να δείτε και τα οικονομικά. Σήμερα λοιπόν και αύριο. Παρότι υπάρχει Πανσέληνος, για σας μπορεί να προκύψει και κάτι καλό από εκεί που βλέπετε ή πιστεύετε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ωραία. Η Κυριακή θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή παντού, όπως και η Δευτέρα που βεβαίως θα τα πούμε αναλυτικά. Ωραία, άλλαξε και αυτή η μουσική. Και να περάσουμε στο Λέοντα.
Χωρίς αμφιβολίες η δική σας μέρα είναι η Κυριακή, αλλά όπως ακούσατε, σιγά σιγά και από το Σάββατο ο Έρμης μετακινείται στο ζυγό, άντε να σκεφτώ εκείνο, άντε να προσεγγίσω τον άλλο, να δω πώς θα πάει τούτο, εκείνο. Δηλαδή μια διεργασία δημιουργική και από την Κυριακή και μετά είναι και το οικονομικό, που στο υπόλοιπο του Σεπτέμβρη θα μπορέσετε να επιτύχετε πράγματα, άλλος περισσότερα, άλλος λιγότερα, ανάλογα με το προσωπικό σας οροσκόπιο, αλλά και για τις σχέσεις και για τα αισθηματικά. Η Κυριακή κάνει ένα τσακ-τσακ, ας πούμε, πολύ πιο βοηθητικό και η ερχόμενη εβδομάδα είναι ότι πρέπει και για να κάνετε καινούριες γνωριμίες αν είστε μπακουράκια και για να βελτιώσετε τη σχέση, το γάμο, τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει να τον προσεγγίσετε περισσότερο. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Το ταμείο μην το κάνετε, παιδιά, ούτε σήμερα ούτε αύριο, παρότι και η σημερινή μέρα, η αυριανή λιγότερο, η σημερινή πολύ περισσότερο, βοηθά στο να μπορέσετε να βρείτε τρόπους, ισορροπίες. Τι θα αλλάξω εδώ, πώς δεν θα δυσαρεστήσω τον άλλον, πώς δεν θα πλακωθώ με τον τρίτον, γιατί υπάρχει και αυτός ο Ερμής που γυρνάει το μάτι. Ακούτε πάρα πολλά αυτόν τον καιρό, είναι πολλά αυτά που πρέπει να ανεχτείτε, να μπορέσετε να τα βγάλετε εις πέρας. Η σημερινή μέρα έχει περισσότερες βοήθειες, κοιτάξτε λοιπόν τι μπορείτε να διορθώσετε. Αύριο είναι μια μέρα που θέλει πιο πολύ προσοχή σε σχέσεις και συνεργασίες. Σιγά σιγά όμως, από Κυριακή και μετά και Δευτέρα, υπάρχει μια αποφόρτιση και θα μπορέσετε καλύτερα να δείτε και τα προσωπικά σας και τα επαγγελματικά. Και να περάσουμε στο ζυγό. Στο ζυγό λέμε τι λέμε εδώ. Λέμε τώρα, δηλαδή από αύριο, στο φούλι μηχανές ακούσατε η μετακίνηση του Ερμή. Αύριο και της Αφροδίτης την Κυριακή στο δικό σας ζώδιο, λέει, παιδιά, μην καθυστερήσετε. Εντάξει, το ξέρουμε. Κρόνος είναι αυτός που αφορά περισσότερο σε εσάς του Δευτέρου Δεκαημέρου, όπως και του Δευτέρου Δεκαημέρου του Κρυού, του Καρκίνου και του Εγώκερου. Σημασία έχει ότι θα αρχίσει λίγο-λίγο να δημιουργείται εκείνο το καλό υπόβαθρο και στα οικονομικά και στις σχέσεις και να δείτε μια ευκαιρία, κάτι που αλλάζει, κάτι που είναι πιο βοηθητικό. Να είστε πανέτοιμοι λοιπόν να αδράξετε αυτή την ευκαιρία σήμερα και αύριο, λίγο πιο προσεκτικά με την υγεία και στα επαγγελματικά. Να περάσουμε στο Σκορπιό. Οι μικροαναποδιές δεν ακυρώνουν τη δυνατότητα επιτυχίας. Ακόμα και αυτή η Πανσέλινος μπορεί να αναδείξει πράγματα δύσκολα, αρνητικά, ελλείψεις, αλλά με την προϋπόθεση ότι κάτι θα γίνει και αυτά θα διορθωθούν, θα βελτιωθούν, θα γίνουν αλλαγές επικοδομητικές για να μπορέσετε να έχετε ακόμα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι ιδιαίτερα αρνητικές και βοηθητικές, μπορεί να τις πεις λίγο προσεκτικότερα στα καινούργια φλερτς που ακόμα δεν ξέρουμε καλά που το πάει ο άλλος και βεβαίως στα παιδιά. Ωραία. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Η Κυριακή είναι το θετικό ορόσημο, το ακούσατε ήδη. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή ενέχουν ακόμα πολλή ανησυχία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό, ρευστότητα, αν θα προκύψει το άλλο, αν θα έχουμε ένα ναι. Είναι μια περίοδος που φέρνει τα πάνω κάτω, που όση προσπάθεια και να κάνετε, είναι και οι συγκυρίες που πολλές φορές δεν συνενούν στο να έχετε το αποτέλεσμα που περιμένετε. Ωστόσο, κάντε λίγο υπομονή, προσοχή. Μην θελήσετε να γίνουν πολλά σήμερα και αύριο. Καλύτερα κρατήστε ένα βήμα πίσω από την Κυριακή και μετά με περισσότερη σιγουριά και στην καινούργια εβδομάδα να είστε αισιόδοξοι ότι κάτι καλύτερο θα συμβεί. Σε οικονομικό επίπεδο, επαγγελματικό, αισθηματικό, δεν επιλύονται όλα τα προβλήματα, επιλύονται όμως σιγά σιγά αρκετά. Ωραία. Να περάσουμε και στον Εγώκερο. Η μάχη αρχίζει και σκληραίνει, η μάχη, ιδιαίτερα από αύριο και μετά. Αυτό που λέμε, τι λες, τι γράφεις, τι υπογράφεις, κάρτες λογαριασμούς, αποδείξεις, τιμολόγια, μεταφορικό μέσο, παιδιά. Όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που είναι το μαράζι μας, σιγά σιγά από την Κυριακή και μετά μπορεί να πληθαίνουν, να καθυστερούν πράγματα, να γίνονται παρανοήσεις, άρα πιο παρατηρητικοί. Η σημερινή και η αυριανή είναι πιο βοηθητικές. Η Κυριακή και η Δευτέρα είναι οι μέρες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή παντού. Σε οικονομικά, σε σχέσεις, σε όλα. Και να περάσουμε στον υδροχό, ώρα να αρχίσετε να χαίρεστε λιγάκι. Το είπα ήδη,
από την Κυριακή και μετά, Δευτέρα, μάλιστα Κυριακή και Δευτέρα, είναι εξαιρετικά βοηθητικές ημέρες. Ακόμα δηλαδή και αν δεν πιάσετε αυτό που λέμε το ύψιστον που θα θέλατε, είναι δύο ημέρες πολύ βοηθητικές, μετακίνηση της Αφροδίτης λέει, από Κυριακή και μετά και στην ερχόμενη εβδομάδα, και το χρήμα, το κέρδος γενικότερα, τα αισθηματικά, οι φιλίες, λίγο να φανείτε περισσότερο. Ελάτε παιδιά να χαμογελάστε λιγάκι από την Κυριακή και μετά. Σήμερα και αύριο μέτρια τα πράγματα. Και να περάσουμε και στους ηχθείς. Ο καυγάς λέει είναι για το πάπλωμα, που το πάπλωμα τελικά είναι η τσέπη. Ναι. Η Αφροδίτη μέχρι και την Κυριακή, μέχρι και το Σάββατο, Κυριακή αλλάζει σε μια κόντρα θέση όλο αυτό τον καιρό. Και μάλιστα ταλαιπωρείστε όλους ιδιαιτέρως από τις 18 του Αυγούστου και μετά. Κάτι αρχίζει να αλλάζει, αμυδρά. Θα το δείτε στην ερχόμενη εβδομάδα, θα το διαπιστώσετε από την Κυριακή. Θέλω σήμερα και αύριο, παρότι η Σελήνη, η Πανσέλινος γίνεται στο δικό σας ζώδιο και δείχνει ότι από το αρνητικό μπορεί να προκύψει και κάτι θετικό, αυτό το θετικό δεν θα το εισπράξετε αμέσως. Είτε πρόκειται για τις σχέσεις σας, είτε πρόκειται για τα οικονομικά. Θα το δείτε σταδιακά από την Κυριακή και μετά. Η Δευτέρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, από εκεί αρχίζει το νερό και μπαίνει λίγο στα βλάκι, άρα μην μου βιάζεστε πάρα πολύ σήμερα και αύριο.